Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είμαστε μαζί για το Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές. Μειώνονται καθημερινά οι θετικοί φορείς κορονοϊού στην περιφερειακή μας ενότητα, στην περιφερειακή ενότητα των Σερών, όπως δείχνουν και τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Με τους ειδικούς των Σερών να τονίζουν ότι τα μέτρα τηρούνται από τους πολίτες. Σήμερα ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας για τις Σέρες ανακοίνωσε 4 θετικά κρούσματα. Σταθεροποιούνται προς τα κάτω τα κρούσματα κορονοϊού στην περιφερειακή ενότητα των Σερών. Έτσι, ενώ το προηγούμενο διάστημα είχαμε φτάσει μέχρι και 170 κρούσματα την ημέρα, πλέον βρισκόμαστε περίπου στα 60 την εβδομάδα. Γεγονός που ικανοποιεί τους αρμόδιους φορείς. Η εβδομάδα αυτή εξελίχθηκε όπως και η προηγούμενη εβδομάδα. Είναι μια σταθεροποιητική εικόνα. Την προηγούμενη εβδομάδα, να πω, είχαμε συνολικά, ο Δήμας είχε δώσει στην περιφερειακή ενότητα Σερών 60 κρούσματα επιβεβαιωμένα. Αυτή η εβδομάδα είμαστε στα 69 κρούσματα επιβεβαιωμένα, άρα είμαστε σταθεροποιητικά, θα έλεγα. Αν σκεφτούμε ότι τον προηγούμενο μήνα είχαμε εβδομάδες που είχαμε και 300 κρούσματα εβδομαδιαίως, αυτές οι δύο εβδομάδες κινήθηκαν γύρω στα 60 κρούσματα εβδομαδιαίως. Αυτό είναι καλό, είναι ικανοποιητικό, δείχνει ότι τα κρούσματα κινούνται σε χαμηλό ρυθμό. Εντάξει, πάντα θέλουμε να είναι και πιο κάτω, μακάρι να μηδενιστούν κιόλας. Αλλά τουλάχιστον είναι ικανοποιητικά, δείχνουν ότι είναι σε χαμηλό ρυθμό. Αυτό σημαίνει ότι τηρούνται τα μέτρα σε γενικές γραμμές. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και άλλες συμπεριφορές. Υπάρχουν. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι ανοίγοντας και η εστίαση και τα φυσικά τα σχολεία, βλέπετε ότι τα κρούσματα και μειώνονται και προς τα κάτω έχουν σταθεροποιηθεί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε καταρχήν τους καταστηματάρχες, οι οποίοι πραγματικά θέλουν να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο αυτό, και οι εργαζόμενοι στην εστίαση και γενικώς στα καταστήματα το εφαρμόζουν και το έχουμε δει και στους ελέγχους. Οπότε θα πρέπει και εμείς σαν πελάτες, σαν σεραίοι, να ενισχύουμε τα δικά μας μαγαζιά και κυρίως αυτούς που βλέπουμε ότι τηρούν τα μέτρα και με σοβαρότητα και αντιμετωπίζουν όλη αυτή την κατάσταση. Θετική είναι και η εικόνα στα σχολεία των Σερών, όπου ενώ υπάρχουν κρούσματα, ωστόσο δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Στα σχολεία σχετικά πάμε ικανοποιητικά σε σύγκριση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Απλώς σήμερα έχουμε μια ειδοποίηση πάλι από το δεύτερο γυμνάσιο. Είχαμε κλείσει την Παρασκευή το Β2 και σήμερα είχαμε μια ειδοποίηση για το Β1. Είχαμε ένα κρούσμα το οποίο στο τμήμα αυτό ήταν φίλοι του προηγούμενου τμήματος του σχολείου. Οπότε κλείνουμε και τα δύο τμήματα αυτά. Έτσι, το ένα το κλείσαμε την Παρασκευή, το ένα το κλείνουμε σήμερα στο δεύτερο γυμνάσιο. Κατά τα άλλα, δεν τα σχολεία πάνε καλά. Έχουμε το Σκούταρι που είναι κλειστό. Έτσι, το τμήμα του Σκουτάριου εκεί που είχαμε κλείσει το δημοτικό. Και από το πέμπτο γυμνάσιο έχουμε μια τάξη. Κατά άλλα, τα υπόλοιπα συνεχίζονται κανονικά. Δεν έχουμε πρόβλημα. Σε σύγκριση με τις αρχές της έναρξης του σχολείου, που είχαμε αρκετά τμήματα που είχαμε κλείσει, νομίζω κινούμαστε καλά. Δηλαδή, αν δεν είχαμε και αυτό στο δεύτερο γυμνάσιο, θα ήμασταν πάρα πολύ ικανοποιητικά. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Νοσούν κάποια παιδάκια, το βλέπουμε, και μικρότερα παιδιά. Έχουν κάποια παιδάκια που νοσούν. Αυτό το ξέρουμε. Και όσο θα συνεχίσει το φθινόπωρο, νομίζω ότι τα παιδιά θα νοσούν πιο συχνά. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να εμβολιαστούν οι ενήλικες για να καλυφτούν αυτοί, για να μην έχουμε θέματα. Γιατί τα παιδιά ξέρουμε ότι νοσούν πιο ήπια. Αισιοδοξία όμως δημιουργεί και η πορεία των εμβολιασμών στην περιφερειακή ενότητα των Σερών. Καθώς φτάσαμε να έχουν εμβολιαστεί 70.000 Σεραίοι. Ένα εξαιρετικό ποσοστό σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών. Στις Σέρες, γιατί εγώ ενδιαφέρομαι μόνο όσον αφορά, μιλώ για την περιφερειακή ενότητα Σερών, τα εμβόλια αυτή τη στιγμή είναι 70.000. Δηλαδή στην περιφερειακή ενότητα Σερών έχουν κάνει 70.000 εμβόλια οι συμπολίτες μας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό ποσοστό, και μάλιστα γιατί το τελευταίο διάστημα βαδίζουμε σωστά. Και ξέρετε, δεν έχω κανένα λόγο να μην πω ή να μην κάνω κριτική, να πω την αλήθεια. Στην αρχή δεν βαδίζαμε σωστά. Μάλιστα καθόλου σωστά. Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι βαδίζουμε σωστά με ποιοτικές υπηρεσίες, γιατί και εγώ ο ίδιος εμβολιάστηκα, και όποιος έχει εμβολιαστεί και τον έχουμε ρωτήσει, όλοι λένε ότι πράγματι είναι όλοι στην ώρα τους και ποιοτικά οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα για να τους εξυπηρετήσουν. Από 18 και άνω, πλέον οποιοσδήποτε πλέον μπορεί να δηλώσει να κλείσει ραντεβού. Από 18 και άνω. Από 18 έως τα 30 έχει ανοίξει με το μονοδοσιακό της Johnson. Υπάρχει ανταπόκριση. Νομίζω και τα εμβόλια που δώσαμε πανελλαδικά, τα διαθέσιμα, νομίζω δεν ξέρω πού είναι, τα χιλιάδες περίπου, νομίζω τα απορρόφησαν όλα. Και στις Σέρες εδώ υπήρχαν τα εμβόλια. Ξέρω άτομα που κλείσαν ραντεβού. Το καλό είναι ότι πλέον όλες οι ηλικίες μπορούν να κλείσουν ραντεβού και να εμβολιαστούν. Δεν υπάρχουν δηλαδή όρια. Απλώς λίγο μπορεί να, σε κάποιοι να καθυστερήσουν κάποιες μέρες. Δηλαδή μπορεί να κλείσει ραντεβού και να εμβολιαστεί μετά 10, 20, 30 μέρες. Αλλά πλέον ο καθένας πλέον μπορεί να βρει ραντεβού σε οποιαδήποτε ηλικία και να είναι.
Και αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Αυτό που χρειάζεται τώρα, σύμφωνα με τον ομίατρο, είναι λίγο ακόμα υπομονή για 10 με 15 μέρες ακόμα. Παρ' όλα αυτά, θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή, έτσι να προσέχουμε πάλι λίγο το συγχρονισμό. Ξέρω, έχω ανοίξει τα πάντα, αλλά λίγο μια ιδιαίτερη προσοχή, λίγο με τις μάσκες ακόμα. Λίγο του συγχρονισμού να αποφεύγουμε. Εννοείται πρέπει να κλείνουμε ραντεβού να εμβολιαζόμαστε. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τη συνάδελφο την Αγγελική Κρυαρίδου που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, διότι είχαμε πλούσιο αστυνομικό ρεπορτάζ τις τελευταίες ώρες και θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας μαζί με την Αγγελική. Αγγελική, καλό βράδυ. Καλησπέρα, Δημήτρη. Με την τηλεφωνική απάτη η οποία σημειώθηκε σε χωριό του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, στο Νέο Σούλι, όπου άγνωστοι προσπάθησαν να εξαπατήσουν ηλικιωμένη γυναίκα την οποία ζήτησαν 10.000 ευρώ. Ακριβώς. Να πούμε ότι γενικά συνεχίζονται οι τηλεφωνικές απάτες σε πολλές περιοχές των Σερών. Οι δράστες όμως δεν μπορούν να κρυφτούν για πολύ από τους αστυνομικούς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, χθες συνελήφθη μια γυναίκα για τηλεφωνική απάτη, η οποία με το πρόσχημα τροχαίου ατυχήματος σε ηλικιωμένους επιδίωκε να αποσπάσει χρήματα. Η γυναίκα αυτή μάλιστα κατάφερε με αυτή τη μέθοδο να πάρει το ποσό των 10.000 ευρώ, όπως ανέφερες και εσύ προηγουμένως, από μια ηλικιωμένη στο Νέο Σούλι, στην οποία είπε να βάλει τα χρήματα σε έναν κάδο και να φύγει. Μετά από έρευνες της αστυνομίας, τα χρήματα εντοπίστηκαν στο όχημα της γυναίκας αυτής, η οποία ενδέχεται να εμπλέκεται και σε άλλες απάτες ακόμη. Ναι, η ενημέρωση από την αστυνομία είναι ότι ίσως αύριο πέσει φως στην υπόθεση, αν εμπλέκεται και σε άλλες υποθέσεις και αν έχει και συνεργούς, γιατί ως συνήθως τέτοιου είδους ειδήσεις και τέτοιου είδους πράξεις μάλλον έχουν και συνεργούς. Θα το δούμε. Ωστόσο, πρέπει να πούμε για ακόμα μία φορά, για πολλωστή φορά, Αγγελική, ότι θα πρέπει οι ηλικιωμένοι να μην πιστεύουν στους αγνώστους, οι οποίοι τους τηλεφωνούν και τους λένε ότι συγγενικά τους πρόσωπα έχουν πέσει θύματα τροχαίου ή οτιδήποτε άλλο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Μπορούν να διασταυρώνουν τις πληροφορίες που δέχονται από τους δράστες, είτε τηλεφωνώντας στην αστυνομία, είτε καλώντας άμεσα τους συγγενείς τους, τα παιδιά τους, ανάλογα. Ναι. Ακριβώς. Τώρα, είχαμε όμως και συλλήψεις και στον Προμαχώνα και στην Νιγρήτα. Ναι, στο Δήμο Φυσαλτίας. Να ξεκινήσουμε από την σύλληψη στην περιοχή του Προμαχώνα, καθώς με ποινή φυλάκισης 28 ετών και την χρηματική ποινή των 28.000 ευρώ για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, βρέθηκε αντιμέτωπος ένας άνδρας χθες το απόγευμα στον Προμαχώνα, όταν εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου. Σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του μονομελούς εφετείου κακουργημάτων πατρών. Και σε ό,τι αφορά την Νιγρήτα, στη Φυσαλτεία. Και σημειώθηκε μία σύλληψη ακόμη τα ξημερώματα σε περιοχή των Σερών, συγκεκριμένα στην περιοχή της Φυσαλτείας. Καθώς περιπολούντες αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Φυσαλτείας συνέλαβαν γυναίκα και σε αυτήν την περίπτωση, καθώς κατελήφθη να έχει παραβιάσει κατάστημα και να έχει αφαιρέσει από το κατάστημα αυτό μία ταμιακή μηχανή. Στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο διαρρηκτικά εργαλεία και η ταμιακή μηχανή, η οποία αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Και επίσης από την έρευνα προέκυψε ότι βραδινές ώρες χθες παραβίασε ακόμη ένα κατάστημα στην ίδια περιοχή, από όπου αφαίρεσε έναν φορητό υπολογιστή και χρηματικό ποσό. Μάλιστα. Ωραία. Πλούσιο είπαμε σήμερα το ρεπορτάζ του αστυνομικού. Αγγελική, σε ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Και συνεχίζουμε το δελτίο μας να δούμε τι γίνεται με τα γυμναστήρια τα οποία άνοιξαν και πάλι, επαναλειτουργήσαν μετά από 8 μήνες. Τα γυμναστήρια λοιπόν, τα οποία θα πρέπει να λειτουργούν τηρώντας αυστηρά όλα τα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού, είναι δυσβάσταχτα τα μέτρα του νέου κανονισμού, όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Γυμναστηρίων για τον Ομόσιο, ο κ. Χρήστος Κομψής, σημειώνοντας όμως ότι το προτιμότερο είναι να υπάρχουν αυτά τα μέτρα παρά να είναι κλειστά τα γυμναστήρια τους. Άνοιξαν σήμερα ξανά μετά από σχεδόν 8 μήνες τα γυμναστήρια, τα οποία θα πρέπει να λειτουργούν τηρώντας αυστηρά μέτρα προφύλαξης κατά του κορονοϊού. Είναι δυσβάσταχτα τα μέτρα του νέου κανονισμού, όπως αναφέρει ο γυμναστής και εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Γυμναστηρίων για τον Ομό Σερών, Κομψής Χρήστος, σημειώνοντας όμως ότι είναι προτιμότερο να υπάρχουν αυτά τα μέτρα παρά να είναι κλειστά τα γυμναστήρια. Μπαίνουμε στον 8ο μήνα που είμαστε κλειστά. Είναι πολύ καιρός. Ξεκινήσαμε με όλα τα μέτρα που προβλέπει ο νέος κανονισμός, τα οποία είναι δύσκολα και δυσβάστακτα θα έλεγα,
αλλά είναι προτιμότερο να λειτουργούμε έστω και με αυτά τα μέτρα από το να είμαστε κλειστά. Self-test, μάσκες για τους ασκούμενους με βάρη και αποστάσεις χωρίς μάσκες για όσους κάνουν αερόβια γυμναστική είναι κάποια από τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να τηρούνται στους χώρους των γυμναστηρίων. Πρέπει να έχει ο καθένας που μπαίνει μέσα στο γυμναστήριο να φέρει self-test μια φορά την εβδομάδα. Θα πρέπει να έχει μάσκα, να φοράει μάσκα την ώρα που κάνει άσκηση με τα βάρη. Όταν κάνει αερόβια άσκηση και εφόσον υπάρχουν 3 μέτρα απόσταση γύρω από αυτό, να μπορεί να μην φοράει μάσκα. Σε γενικές γραμμές τα πιο δύσκολα είναι αυτά. Δεύτερον, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ντουζιέρες. Απολυμαντικά υπάρχουν σε διάφορα σημεία όπως βλέπετε στο γυμναστήριο. Θα πρέπει να έχει μεγάλη μια πετσέτα μαζί του. Τέλος πάντων, είναι κάποια αρκετά τέτοια μικρολεπτομέρειες, τις οποίες έχουμε από πέρυσι, τις ξέρουμε και δεν έχουμε πρόβλημα. Υπάρχει και ένας περιορισμός στο χώρο, δηλαδή ένα άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα. Βέβαια, ένα γυμναστήριο σαν το δικό μας μπορεί να βάλει, ας πούμε, 18-20 άνθρωπους εδώ και άλλους τόσο κάτω. Δεν θα φτάσουμε σε τόσο ψηλά νούμερα, αλλά κάποια ώρα μπορεί να πλησιάζουμε της ημέρας. Μια εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στους αθλούμενους να δηλώνουν τις ώρες προσέλευσής τους στο γυμναστήριο, γεγονός που μπορεί να λειτουργήσει και ως ένας τρόπος ειχνηλάτησης σε περίπτωση κρούσματος, όπως αναφέρει και ο κύριος Κομψής. Εμείς έχουμε μια εφαρμογή που κατεβάζει δωρεάν ο κάθε πελάτης μας στο κινητό. Μέσω αυτής της εφαρμογής κλείνει τη θέση του για την ώρα που θέλει να έρθει και το διάστημα που θα είναι μέσα στο γυμναστήριο. Επίσης, μέσω από αυτής της εφαρμογής μπορεί να γίνει ειχνηλάτηση. Δηλαδή, αν υπάρξει κάποιο κρούσμα κορονοϊού το οποίο δηλωθεί, εμείς θα ξέρουμε ποιοι ήταν ταυτόχρονα εκείνη την ώρα μέσα στο γυμναστήριο για να ειδοποιηθούν, ούτως ώστε να πάρουν τα μέτρα τους. Δεν έχουμε βλέψεις να βγάλουμε λεφτά, απλώς θα κοιτάξουμε να επιβιώσουμε, δηλώνει ο κύριος Κομψής, καθώς τους καλοκαιρινούς μήνες η κίνηση στα γυμναστήρια είναι περιορισμένη. Δεν σημαίνει το γεγονός ότι ανοίγουμε σήμερα πως δεν υπάρχουν προβλήματα για τον κλάδο των γυμναστήριων. Έχουμε μπροστά μας ένα καλοκαίρι, όπως ξέρετε, η περιοδικότητα των γυμναστήριων μας λέει πως Ιούλιο και Αύγουστο δεν δουλεύουν τα γυμναστήρια, είναι πολύ πεσμένη κίνηση. Τον Ιούνιο που είμαστε, θα δουλέψουμε τώρα ένα μήνα και αυτό με τόσα πολλά μέτρα. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε ένα τρίμηνο μπροστά μας, το οποίο δεν έχουμε βλέψεις για αν θα βγάλουμε χρήματα κτλ. Απλώς θα κοιτάξουμε να επιβιώσουμε. Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο το είχαμε δει την περασμένη εβδομάδα. Είχε να κάνει με το φωτοβολταϊκό πάρκο το οποίο είναι να δημιουργηθεί, πρόκειται μάλλον να δημιουργηθεί στην Κορμίστα και υπάρχουν αντιδράσεις. Με ανακοίνωσή του το ΚΚΕ Σερών ανοίγει το θέμα της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου και στην περιοχή της Κορμίστας αλλά και στο Δήμο Συντικής, ενώ εκφράζει τις αντιρρήσεις του και για τη γεωθερμία στον ίδιο Δήμο. Κάθε πρόταση ανάπτυξης της γεωθερμίας οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια, αναφέρει το ΚΚΕ, και τονίζει ότι η ενέργεια είναι φυσικό αγαθό και δεν θα πρέπει να χωρά και να έχει εξαρτήσεις από άλλες περιοχές, πόσο μάλλον και από ιδιώτες. Με ανακοίνωση του ΚΚΕ Σερών ανοίγει το θέμα της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου στο Δήμο Συντικής, ενώ εκφράζει τις αντιρρήσεις του και για τη γεωθερμία στον ίδιο Δήμο. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη και το προβληματισμό που έχουν οι διάφοροι κάτοικοι, γιατί οι συγκεκριμένες εκτάσεις είναι βοσκίσιμες. Πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι πηγαίνουν στις περιοχές αυτές και βοσκούν τα ζώα τους, είτε είναι στην Αμφίπολη είτε είναι στη Συντική. Όλοι αυτοί οι κτηνοτρόφοι και οι βιοπαλαιστές αγρότες θα έχουν άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην καθημερινότητά τους. Άρα τι λέμε, ότι θα πρέπει να λάβουν υπόψη και το τι προβλήματα φέρνει στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και πώς θα αξιοποιηθούν όλες αυτές οι μορφές ενέργειας, ούτως ώστε και ο κάθε βιοπαλαιστής, είτε είναι αγρότης είτε είναι κτηνοτρόφος, να μπορεί να παράγει φτηνά αγροτικά προϊόντα για όλο το λαό, και χωρίς να είναι συνέχεια με το φόβο ότι δεν τα βγάζει πέρα, να πληρώνει πράσινα τέλη στο πετρέλαιο και ένα σωρό φόρους και δαπάνες και να είναι επιξύλου κρεμάμενος, με αποτέλεσμα να μετράει κάθε μέρα αν θα μπορεί να επιβιώσει την οικογένειά του ή όχι. Η κυρία Μπούμπα αναφέρει ότι γενικά το ΚΚΕ είναι αντίθετο σε τέτοιου είδους ενέργειες. Ναι, κοιτάξτε, το κόμμα μας είναι γενικά αντίθετο ως προς την απελευθέρωση όλης της ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους ιδιώτες και στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Εμείς θεωρούμε πως όλος αυτός ο φυσικός πλούτος ανήκει στο λαό, είναι κοινωνικό αγαθό και θα έπρεπε να αξιοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες του λαού και να πηγαίνει προς όφελο σε κάθε λαϊκή οικογένεια
και όχι να το εκμεταλλεύεται κάθε μεγάλη επιχείρηση με σκοπό το μέγιστο κέρδος. Κάθε πρόταση ανάπτυξης γεωθερμίας οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια, αναφέρει το ΚΚΕΣΕΡΟΝ και τονίζει ότι η ενέργεια είναι φυσικό αγαθό και δεν θα πρέπει η χώρα να έχει εξαρτήσεις από άλλες περιοχές. Εμείς θεωρούμε ότι η ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό, θα πρέπει να τη διαχειρίζεται ένας ενιαίος φορέας, ούτως ώστε να μπορεί η αξιοποίησή του και να λαμβάνει τις διάφορες περιβαλλοντικές μελέτες και με βάση τις ανάγκες που έχει η χώρα να αξιοποιηθούν οι επιμέρους ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ούτως ώστε όλα αυτά να καλύπτουν ανάγκες λαϊκές και να μην υπάρχει ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από διάφορες άλλες περιοχές. Στην έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 50.000 ευρώ της εταιρείας αυτοκινοδρόμιο ΑΕ για την κάλυψη βασικών λειτουργικών αναγκών της κατά το διάστημα που βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας εξαιτίας μέτρων αποτροπής διάδοσης του κορονοϊού, προχώρησε ο Δήμος των Σερών σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του αυτοκινοδρομίου, τον κύριο Βασίλη Παπαβασιλείου. Η νέα ασφαλτόστρωση της πίστας που θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες θα έχει ως στόχο την αναβάθμιση του αυτοκινοδρομίου, χαρακτηρίζοντας το αυτοκινοδρόμιο των Σερών ως διαμάντη του Δήμου. Έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 50.000 ευρώ της εταιρείας αυτοκινητοδρόμιο ΑΕΟΤΑ για την κάλυψη βασικών λειτουργικών αναγκών της κατά το διάστημα που βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίες εξαιτίας των μέτρων αποτροπής διάδοσης του κορονοϊού προχωρά ο Δήμος Σερών. Την έκτακτη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του Δήμου Σερών ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Σερών Αλέξανδρος Χρυσάφης, η έκτακτη χρηματοδότηση από τα κεφάλαια του Δήμου είναι ζωτική σημασία για τη βιωσιμότητα του αυτοκινητοδρομίου, το οποίο έχει υποστεί τεράστια οικονομική ζημία εξαιτίας της πανδημίας. Η επιχορήγηση αφορά αποκλειστικά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών που ανακύπτουν κατά το διάστημα αναστολής λειτουργίας και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί. Έχουμε τη χαρά σε λίγο καιρό να ξεκινήσει αυτό το μεγάλο έργο για το οποίο όλοι μιλούσαμε και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή που εξασφάλισε τους πόρους μέσα από τη ΣΑΤΑ αλλά και η παρούσα Δημοτική Αρχή που ενισχύει αυτό το έργο ποικιλόμορφα και με άλλα έργα υποδομής. Θέλω να αναφέρω ότι και τα ΚΕΡΠΣ θα επιδιορθωθούν το επόμενο διάστημα αλλά και επισκευές οι οποίες είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία και ασφαλή λειτουργία των αγώνων εδώ ακριβώς στην καρδιά του μηχανοκίνητου αθλητισμού της Ελλάδας. Και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το αυτοκινητοδρόμιο δεν είναι μόνο αθλητική υποδομή, αλλά είναι αναπτυξιακή υποδομή. Και σαν τέτοια, ο Δήμος Σερών την αντιμετωπίζει. Γι' αυτό, με τους ανθρώπους του αυτοκινητοδρομίου και με όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, δείχνουμε την απαραίτητη προσοχή και φροντίδα και αγάπη για αυτό το αναπτυξιακό εργαλείο. Από εκεί πέρα, υπάρχουν πολλές προκλήσεις όσον αφορά το θέμα του αθλητισμού, του αθλητικού τουρισμού, θα έλεγα, γιατί αθλητισμός δεν είναι μόνο αθλητισμός, αλλά είναι και τουρισμός, είναι και θέμα εξωστρέφειας για κάποιο τόπο. Και το νέο κολυμβητήριο, το κλειστό κολυμβητήριο, το οποίο θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα, το βιοκλιματικό κολυμβητήριο. Και οι υποδομές του παλιού κολυμβητήριου και οι υποδομές του κλειστού γυμναστηρίου, αλλά και του σταδίου, θα διαμορφώσουν μια διαφορετική πραγματικότητα όσον αφορά το θέμα των υποδομών για να έχουμε τον αθλητισμό μας εκεί που πρέπει. Και ειδικά τώρα με την πανδημία, ο αθλητισμός καλείται να παίξει ένα καταλυτικό ρόλο και θέλουμε στα παιδιά μας, στους ανθρώπους, στους αγωνιζόμενους και τις οικογένειές τους να προσφέρουμε αυτές τις υποδομές. Ενώ σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του αυτοκινητοδρομίου, κύριο Βασίλειο Παπαβασιλείου, η νέα ασφαλτόστρωση της πίστας που θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες θα έχει ως στόχο την αναβάθμισή του, χαρακτηρίζοντας το αυτοκινητοδρόμιο των Σερών ως διαμάντη του Δήμου. Τον Ιούλιο του 2021, σε ένα μήνα περίπου από τώρα και κάτι, θα πραγματοποιηθεί η αναβάθμιση της πίστας του αυτοκινητοδρομίου με νέα ασφαλτόστρωση ευρωπαϊκών προδιαγραφών με ανάδοχο τον κύριο Καϊσίδη, ο οποίος εδώ και 2 χρόνια περίπου από τον Αύγουστο του 2019, τέλη Αυγούστου του 2019, ανακηρύχθηκε ανάδοχος για την κατασκευή αυτής, την ανακατασκευή της πίστας του αυτοκινητοδρομίου. Ένα έργο το οποίο πέρασε από πολύ δύσκολα μονοπάτια, έφτασε αισίως στο τέλος του και ήρθε η ώρα της υλοποίησής του. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την αναβάθμιση
του αυτοκινητοδρομίου και όχι μόνο αυτό, αλλά βλέπετε ότι συνεχίζονται τα έργα στο αυτοκινητοδρόμιο και σήμερα, κάνοντας την επέκταση του τυχείου της βασικής, της κεντρικής ευθείας του αυτοκινητοδρομίου, το οποίο αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο την ασφάλεια του αυτοκινητοδρομίου. Εδώ τα έργα δεν θα σταματήσουν ποτέ. Όσο επενδύει ο Δήμος και το αυτοκινητοδρόμιο σε αυτό το διαμάντι που ονομάζω εδώ και χρόνια, που λέγεται αυτοκινητοδρόμιο, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η αξία του, η υπεραξία του. Είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια και οφείλουμε όλοι να το αγκαλιάζουμε και να το βοηθάμε. Υπεραξία την οποία απολαμβάνει η Σεραϊκή κοινωνία. Υπεραξία την οποία απολαμβάνει και η Σεραϊκή κοινωνία, αλλά και ολόκληρη η Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι το μοναδικό σημείο έλξης τουριστών που έχουμε στο νομό μας. Οφείλουμε να το αναβαθμίζουμε, να το βοηθάμε και να κάνουμε συνεχώς έργα αναβάθμισης, έργα υποδομής και αναβάθμισης. Την έντονη αντίδραση των φοροτεχνικών έχει προκαλέσει η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων επίδοσης πάγιων δαπανών των επιχειρήσεων. Η καταληκτική ημερομηνία είναι 17η Ιουνίου, αλλά σύμφωνα με τους φοροτεχνικούς λογιστές, αυτή η ημερομηνία δεν είναι εφικτή, καθώς δεν προλαβαίνουν να τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις. Πάμε να δούμε τι λέει για αυτό το θέμα ο κύριος Θεολόγης Βενέτης, ο ΣΕΡΟΣ φοροτεχνικός. Την έντονη αντίδραση των φοροτεχνικών έχει προκαλέσει η ημερομηνία λήξη υποβολής των αιτήσεων επιδότης παγίων δαπανών των επιχειρήσεων. Η καταληκτική ημερομηνία είναι 17 Ιουνίου, αλλά σύμφωνα με τους φοροτεχνικούς, αυτή η ημέρα δεν είναι εφικτή. Για να συμπληρώσουμε αυτά τα δεδομένα, συνυπάγεται ότι πρέπει να συμπληρώσουμε με σύνεση, με τη δέουσα προσοχή, ένα έντυπο που είναι το Ε3. Το Ε3 είναι το έντυπο το οποίο φαίνονται τα έσοδα, οι αγορές εμπορευμάτων, οι πρώτων υλών που έχουμε κάνει, καθώς και αυτές οι περιπόητες πάγιες δαπάνες. Η ημερομηνία δεν είναι εφικτή, εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να γίνει. Για να κάνουμε το Ε3 ένα έντυπο που είναι δύσκολο, πολύπλοκο, το οποίο είναι περίπου στις 8 σελίδες να συμπληρωθεί αυτό το πράγμα, να τραβήξουμε τα στοιχεία μιας χρονιάς που πέρασε, που μας έχει αφήσει ένα σωρό σημάδια. Για παράδειγμα, τα ενίκια. Τι ενίκια θα δηλώσουμε? Για παράδειγμα, η επιστρεπταία. Πώς θα τη δηλώσουμε τα λεφτά αυτά που πήρε η επιχείρηση? Και ένα άλλο σωρό από διάφορα προβλήματα που θα προκύψουν στην πράξη. Σύμφωνα με το φοροτεχνικό Θεολόγη Βενέτη, μάλλον κάτι πρέπει να ξέφυγε από το Υπουργείο. Μας λένε ότι το συγκεκριμένο έντυπο θα είναι έτοιμο 4, 5 ή 10 του μηνός, δηλαδή τη βδομάδα που μας έρχεται. Άρα μας μένουν οι ημερολογιακές μέρες, περίπου στις 9 ημερολογιακές μέρες, να κάνουν 800.000 επιχειρήσεις την αίτηση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιδότηση πάγιων δαπανών. Νομίζω δεν είναι εφικτό, νομίζω ότι τους ξέφυγε συγκεκριμένη ημερομηνία και είναι κρίμα μια κοινωνία που έχει υποστεί τα πάνδυνα, γιατί ξεχνάμε πολύ εύκολα, ή ενδεχομένως μια κυβέρνηση η οποία με τα στοιχεία που έχουν δημοσιεύσει έχει διαθέσει περίπου στην αγορά κοντά στα 11,5 δις ευρώ σε επιστρεπτές, σε διάφορες επιδοτήσεις. Στο πρόγραμμα της περιφέρειας, στη διέξοδο, σε άλλα προγράμματα, περίπου όλα αυτά είναι γύρω στα 11 δις και κάτι. Για 500 εκατομμύρια να τους πιάνει αυτή η πριμούρα και αυτή η βιασύνη. Για το πρόγραμμα της επιδότησης των πάγιων δαπανών, τα αρμόδια υπουργεία να το επανεξετάσουν, γιατί νομίζω είναι δύσκολο, είναι άσχημο, είναι απάνθρωπο. Αυτή τη στιγμή, σε μια κοινωνία που η Περιφερειακή Ενότητα Σερών έχει περίπου 1.650 άτομα που ασχολούνται με το λογιστικό επάγγελμα, να τους κατατρέχουμε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, ντροπή, δεν αρμόζει. Οι φοροτεχνικοί ζητούν παράλληλα να μεταφερθεί και η ημερομηνία των φορολογικών δηλώσεων, ώστε να μην καταστούν τα γραφεία τους υγειονομικές βόμβες λόγω συνωστισμού. Η ημερομηνία των δηλώσεων, αν και μικρή, γιατί μιλάμε για ένα σύστημα που ακόμα και σήμερα που μιλάμε υπολειτουργεί, δεν έχει πάρα πολλά δεδομένα πάνω, είναι μέχρι τις 27 Αυγούστου. Εμείς ζητάμε αυτό το 27 Αυγούστου να πάει τέλη Σεπτέμβρη, για να είμαστε άνετοι, να μπορέσουμε να πάρουμε και εμείς τις ανάσες μας και για να μην γίνουν τα γραφεία μας υγειονομικές βόμβες. Μην μαζευτεί, μην υπάρχει συνωστισμός και όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει να προσέχουμε.
Φροντίζω να έχω ξέγνιαστες νύχτες, γιατί δεν θέλω τίποτα να μου χαλάει τη μέρα. Everyday Sensitive with Cotton Maxi Night. Με έξτρα μήκος και την τεχνολογία Center Plus για μάξι προστασία από διαρροές. Και με κάλυμα με βαμβάκι. Everyday Sensitive with Cotton Maxi Night. Μάξι απορροφητικότητα, μάξι προστασία. Πάμε μέχρι τον Δήμο Ηράκλειας. Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η διατροφήτευση αιωνόβιας ελιάς στον Δήμο, στο κέντρο της πόλης, σε συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο και την ΕργοΣΕ. Συνεχίζονται οι μεταφυτεύσεις ελιάς στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Σήμερα ήταν η σειρά του Δήμου Ηράκλειας. Παρουσία του Δημάρχου κ. Γιώργου Κουτσάκη και με ιδιαίτερη προσοχή το υπεραιωνόβιο δέντρο φυτεύεται στην πλατεία της Ηράκλειας. Στο Δήμο Ηράκλειας φυτεύονται 2 στην Ηράκλεια, 2 ελιές στο Στριμονικό και 2 στη Σκοτούσα. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα σε συνεργασία του Πράσινου Ταμείου και του ΕργοΣΕ για τη διάσωση των συγκεκριμένων δέντρων, αλλά και για μια συμβολική κίνηση, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ηράκλειας Γιώργο Κουτσάκη. Είναι μια δουλειά αυτή η μεταφύτευση των ελαιών, των αιωνόβιων ελαιών, τη συνεργασία του Πράσινου Ταμείου και της ΕργοΣΕ, όπου δίνουμε τη δυνατότητα σε αιωνόβιες ελιές να μεταφυτευτούν, να μην καταστραφούν, από εξαιτίας των έργων που γίνεται από την ΕργοΣΕ κάτω στην Νότια Ελλάδα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αιγείου αυτή. Έρχονται λοιπόν εδώ με την λογική και προϋπόθεση να σωθούν οι ελιές, αλλά είναι όμως και μια ευκαιρία, καθότι η ελιά είναι ένα συμβολικότατο δέντρο, έχει σχέση με την ελληνική κουλτούρα, την ελληνική παράδοση, συμβολίζει την ειρήνη. Αν θυμάστε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην αρχαιότητα, ο κότινος ήταν ένα κλαδί ελιάς. Λοιπόν, μια ευκαιρία είναι να κάνουμε αυτές τις μεταφυτεύσεις, να συνδυάσουμε τις μεταφυτεύσεις αυτές με την επέτειο της Επανάστασης του 1821, διότι σε λίγες μέρες εδώ θα βάλουμε και τις σημαίες της Επανάστασης του 1821, διάφορες σημαίες που ίσχυσαν εκείνη την εποχή στην Ελλάδα, και πιστεύω ότι μας δίνεται ευκαιρία να συμμετέχουμε και εμείς στους εορτασμούς της επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Οι άνθρωποι που βοήθησαν στο συγκεκριμένο έργο είναι πολλοί και ο Δήμαρχος Ηράκλειας τους ευχαρίστησε δημόσια. Ωραία, ας μην πέφτω σιγά σιγά. Περίμενε, γυρνάει, περίμενε. Περίμενε. Προφανώς και σε άλλους Δήμους θα προχωρήσει συγκεκριμένη δράση με την φύτευση υπεραιωνόβιων ελιών. Τώρα, για εισαγωγή και μεταφορά 166 κιλών κάναβης συνελήφθη ένας άνδρας χθες, κυρίες και κύριοι, στο Κιλκής, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση των αστυνομικών της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκής. Ο συλληφθής, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Κιλκής. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και το τι ακριβώς έχει και υλικό από πλευράς της αστυνομικής διεύθυνσης Κιλκής από τον εντοπισμό των πολλών ποσοτήτων κάναβης μέσα στο φορτηγό. 30 Μαΐου το απόγευμα στο Κιλκής, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση των αστυνομικών της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκής. Ειδικότερα, ο συλληφθής εντοπίστηκε να έχει εισέλθει στη χώρα από το συνοριακό σταθμό των Ευζώνων, οδηγώντας φορτηγό όχημα διεθνών μεταφορών και να κινείται επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ευζώνων. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημα, με τη συνδρομή των αστυνομικών της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας και του σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών της Τελωνιακής Υπηρεσίας Ευζώνων, εντοπίστηκαν πολύ καλά κρυμμένα κάτω από το δάπεδο του οχήματος 92 δέματα με ποσότητες κάναβης συνολικού βάρους 166 κιλών και 862 γραμμαρίων.
Επίσης, μέσα σε ένα από τα δέματα με κάναβη εντοπίστηκε ένα πιστόλι με δύο γεμιστήρες και 8 φυσίγγια, τα οποία και κατασχέθηκαν. Το παραπάνω φορτηγό κατασχέθηκε, όπως και 3 κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή του. Ο συλληφτής, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Κλικής. 30 Μαΐου χθες, κυρίες και κύριοι, και με μία πράξη ηρωισμού, το 1941, ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Σάντας κατέβασαν από την Ακρόπολη την γερμανική σημαία με την σβάστικα. Φοιτητές τότε. Είχε συμπληρωθεί ένας μήνας από την παράδοση της Αθήνας στους Γερμανούς Ναζί, που ολοκλήρωναν τις επιχειρήσεις τους στην Ελλάδα με την κατάληψη της Κρήτης. Σαν χθες, λοιπόν, οι δύο 19χρονοι με μια παράτολμη ενέργειά τους καρφάλωσαν στον ιερό βράχο της Ακρόπολης και κατευθύνθηκαν προς το Παρθενώνα με στόχο να κατεβάσουν τη σημαία του Τρίτου Ράιχ. 30 Μαΐου του 1941, όταν οι δύο φοιτητές τότε, ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας, αποφάσισαν να δράσουν και ενεργώντας κρυφά από τους Γερμανούς φρουρούς, κατάφεραν με γρήγορες κινήσεις να κατεβάσουν από την Ακρόπολη μία τεράστια σημαία με το σύμβολο του ναζισμού. Οι δύο νεαροί πήραν μαζί τους τη σημαία και από την ίδια διαδρομή απομακρύνθηκαν. Οι Αθηναίοι, που ξύπνησαν νωρίς εκείνη την ημέρα, κοίταξαν προς την Ακρόπολη και είδαν μόνο την ελληνική σημαία να κυματίζει. Ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας είχαν κατεβάσει τη γερμανική σημαία από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Για τα 80 χρόνια από την ηρωική πράξη του Μανώλη Γλέζου και του Λάκη Σάντα στην Ακρόπολη, εξέδωσε ανακοίνωση το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να τιμήσει τους δύο άντρες και την πράξη τους. Πέρασαν 80 χρόνια από το ξύλωμα της ναζιστικής σημαίας στην Ακρόπολη από τον Μανώλη Γλέζο και τον Λάκη Σάντα. Η ηρωική πράξη τους αποτέλεσε μια κορυφαία στιγμή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, μια στιγμή αντίστασης κατά του φασισμού, αλλά και ελευθερίας. Το μήνυμά τους θα είναι πάντα επίκαιρο απέναντι όχι μόνο στο φασισμό, αλλά σε κάθε είδους απειλή που στρέφεται ενάντια στην ειρήνη, την αδελφοσύνη και την αλληλεγγύη των λαών. Ο ελληνικός λαός θα θυμάται για πάντα τον Μανώλη Γλέζο και τον Λάκη Σάντα, θα τους θυμά και θα εμπνέεται από αυτό τους το παράδειγμα. Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της μητέρας του Μητροπολίτη Σερών και Νεγρίτης κυρίου κυρίου Θεολόγου Εκατερίνης Αποστολίδη τελέστηκε το πρωί της Κυριακής στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών. Κυριακή 30 Μαΐου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών, τελέστηκε Ιερό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της μακαριστής μητρός του Σεβεσμιωτάτου Μητροπολίτη Σερών και Νιγρίτης κύριου Θεολόγου, Εκατερίνης Αποστολίδου Προσκυνήτριας, καθώς συμπληρώθηκαν 40 ημέρες από τις προσκύριων εκδημίες της. Δηλαδή η μέρα
αφιερωμένη στον Κύριο. Και είναι για μένα όχι δύσκολο, αλλά σχεδόν ακατόρθωτο στις ψυχές σας αυτό το μήνυμα που εσείς ήδη έχετε μέσα σας και ήδη το μεταφέρετε εδώ σε αυτόν τον χώρο που με πολύ εμπλαντία και ιδιαίτερη κατάληξη τελώντας τη Θεία Λειτουργία ευχαριστήκαμε την χάρη του Θεού στην ζωή μας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης ευχαρίστησε τους Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς, τους Ιερείς, τους άρχοντες του τόπου και το εκκλησίασμα που συμμετείχαν στο πένθος του, ενώ ταυτόχρονα ευχαρίστησε και το Θεό που του χάρισε την μητέρα του, η οποία προσέφερε σε αυτόν αλλά και στα αδέλφια του πολλά εφόδια για τον βίο τους. Συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, συνεργασία του Δήμου Σερών με τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ για τη διενέργεια δωρεάν rapid test στην πόλη των Σερών αλλά και στις τοπικές κοινότητες του Δήμου. Η συνεργασία του Δήμου Σερών με τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ συνεχίζεται με τη διενέργεια δωρεάν rapid test στην πόλη των Σερών και στην τοπική ενότητα Κουμαριά στην ερχόμενη εβδομάδα 35 Πέμπτου έως 6 Έκτου. Στην Κουμαριά θα διενεργηθούν δωρεάν rapid test για πεζούς την 3η 1 Ιουνίου και ώρες από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Στην πόλη των Σερών οι κινητές ομάδες υγείας θα διενεργούν δωρεάν drive-thru rapid test τη Δευτέρα 31 Μαΐου και ώρες 9 το πρωί έως 2 το μεσημέρι στο πρώην στρατόπεδο Παπαλουκά, τη Τετάρτη 2 Ιουνίου και ώρες από τις 9 το πρωί έως 2 το μεσημέρι στο πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη στο ύψος του Εθνικού Σταδίου. Για τους πεζούς θα διενεργούνται δωρεάν rapid test την Παρασκευή 4 Ιουνίου και ώρες από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στην οδό Δωρηλαίου, στο Θερινό Θεατράκι. Σύμφωνα με την αρμόδια αντιδήμαρχο κυρία Σωτηρία Πάνου, τα γρήγορα τεστ θα συνεχιστούν και τον Ιούλιο. Τα rapid test θα συνεχίσουν κανονικά σε συνεργασία με τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ όλο τον μήνα και θα συνεχιστούν όπως φαίνεται και τον Ιούλιο, γιατί υπάρχει ακόμη ενδιαφέρον από τους δημότες. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή το πρόγραμμα θα είναι σταθερό. Δευτέρα στο στρατόπεδο Παπαλουκά 9 με 2, Τετάρτη στο ύψος του Εθνικού Σταδίου και ώρες πάλι 9 με 2 και Παρασκευή στο Θεατράκι επί της Οδού Δωρηλαίου 9 με 2. Τρίτη και Πέμπτη μετακινούμαστε πάντοτε στα χωριά. Για αυτή την Τρίτη 1 Ιουνίου θα βρισκόμαστε με το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων στο τοπικό διαμέρισμα στην κοινότητα της Κουμαριάς.
Τα νέα Babylino Pants έρχονται με πιστοποιήσεις από τους ειδικούς. Την Άννα, επαγγελματία στο γύρω-γύρω όλη μέρα. Τον Κωνσταντίνο που μελετά τον βαθύ ύπνο. Αλλά και τους γονείς του που τον απολαμβάνουν χωρίς διακοπές. Γιατί οι μοναδικές καινοτομίες τους προσφέρουν ασύγκριτα σταθερή εφαρμογή, έξτρα απορροφητικότητα και τη στεγνότητα που χρειάζεται ακόμη και μετά από πολύ ωραία χρήση τη νύχτα. Babylino Pants. Δοκιμασμένη προστασία μέρα-νύχτα. Συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, το διαδικτυακό πρόγραμμα Αγωγή Υγείας για Παιδιά την 3η-1η του Ιούνιου αύριο στις 6.30 το απόγευμα από το Δήμο των Σερών σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων Προαγωγής Υγείας υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα μέσω πλατφόρμας του Zoom. Συνεχίζεται το διαδικτυακό πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για Παιδιά την 3η 1 Ιουνίου και ώρα 6.30 από το Δήμο Σερών σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων Προαγωγής Υγείας υπό την αιγίδα του ΙΣΑ. Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του κ. Αναστάσιου Χατζή, παιδιάτρου και εντατικολόγου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών μέσω πλατφόρμα Zoom. Το σεμινάριο αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες με τα εξής θέματα: ατυχήματα, εξαρτήσεις, εφηβεία, σεξουαλικά μεταδεδόμενα νοσήματα, παχυσαρκία και εμβολιασμοί εφήβων. Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων, ειδικότερα των γονέων και των εκπαιδευτικών, που μπορούν να αποτελέσουν πυρήνα εκπαίδευσης με έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, ώστε να είναι γνώστες των συνεπειών της έκθεσης των παιδιών σε κινδύνους και να λειτουργήσουν προστατευτικά με γνώμονα την πρόληψη. Τα προγράμματα αγωγής υγείας συνεχίζονται κανονικά από το Δήμο Σερών διαδικτυακά, γιατί υπήρχε αυξημένο ενδιαφέρον από τους δημότες. 3η 1 Ιουνίου στις 6.30 ώρα θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση με θέμα της εξαρτήσεις των παιδιών και των εφήβων. Θα είναι καλεσμένος στη συνάντηση αυτή όπου θα κάνει μια εισήγηση 30 λεπτή ο παιδίατρος εντατικολόγος και διευθυντής της εντατικής μονάδας του νοσοκομείου Πέντων Αγία Σοφία, ο κύριος Χατζής. 6.30 ώρα θα ξεκινήσει την 3η 1 Ιουνίου αυτό το επιμορφωτικό σεμινάριο. Για 40 λεπτά θα υπάρχουν ερωτήματα και απαντήσεις και από τον εκπρόσωπο του EDP αλλά και από τον γιατρό. Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο είναι απαραίτητο να δηλώσετε το email σας στο pronio@papakiseres.gr ή καλώντας το 2321-35-0571 όπου θα σας ταλεί ο σύνδεσμος και οδηγίες για τη συμμετοχή σας. Το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, επειδή παρουσίασε μεγάλο ενδιαφέρον και πολλές συμμετοχές, γι' αυτό το λόγο όσοι θα θελήσουν να συμμετάσχουν αύριο στις 6.30 ώρα στη συνάντηση αυτή, θα πρέπει να έχουν δηλώσει από πριν συμμετοχή, είτε τηλεφωνώντας στο 2321-350-571, είτε αποστέλλοντας ένα email στο pronia@papakiseres.gr, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε αρρύθμιση όσων συμμετέχουν, να τους χωρίσουμε σε τμήματα, για να μην έχουμε προβλήματα μετά με την ιστοσελίδα και δεν είναι καλή η σύνδεση από τους πολλούς συμμετέχοντες. Όλα τα τμήματα την ίδια ώρα θα ενταχθούν για να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στις 6.30 ώρα την 3η 1 Ιουνίου, αρκεί να έχουν προδηλώσει προεγγραφή για τη συμμετοχή τους. Και 20 και 30 τμήματα να δημιουργηθούν και πάλι την ίδια ώρα θα μπορέσουν από χωριστά link φυσικά να συνδεθούν και να παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό σεμινάριο. Πάμε τώρα να ανηφορήσουμε μέχρι το Ακριτοχώρι. Μικροί και μεγάλοι έδειξαν την αγάπη τους και το σεβασμό τους στο περιβάλλον, αλλά και στο χωριό τους, το Ακριτοχώρι του Δήμου Συνδικής. Το πρωί της Κυριακής, κάτοικοι του χωριού και μη προχώρησαν σε εθελοντική δράση καθαρισμού του χωριού, με τους διοργανωτές να τονίζουν ότι και στο μέλλον θα πραγματοποιηθεί κάτι ανάλογο. Άφησαν πίσω το πρωινό τους καφέ οι μεγάλοι και το παιχνίδι οι μικροί και έβαλαν ως στόχο να καθαρίσουν το χωριό τους. Ο λόγος για τους κατοίκους και μη του Ακριτοχωρίου, οι οποίοι το πρωί της Κυριακής αποφάσισαν να συμμετάσχουν σε μια εθελοντική δράση καθαρισμού του χωριού. Έτσι λοιπόν φόρεσαν γάντια, έπιασαν τις σακούλες και σκάναραν σχεδόν όλα τα σημεία του χωριού. Οι τέτοιες δράσεις αναδεικνύουν το φυσικό περιβάλλον. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους όσους αυτοί που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Επειδή είναι πολλοί, δεν μπορώ να ονομάσω τον καθένα ξεχωριστά. Και το πιο ευχάριστο είναι ότι συμμετέχουν και παιδιά. Mm-hmm. Τι έγινε σήμερα, για πείτε μας. Ξεκινήσαμε από την λίμνη του χωριού πάνω από το μοναστήρι, την καθαριότητα. Μαζεύουμε όλα τα σκουπίδια που υπάρχουν δίπλα στους δρόμους, μέσα στο χωριό και σε δημόσιους χώρους, πάρκα,
και οπουδήποτε αλλού υπάρχει σκουπίδι. Σακούλες γεμίσαν από τίδα, έτσι. Γεμίσαμε πάνω από ένα αγροτικό. Ήρθαν γύρω στα 20 με 30 άτομα και αρκετά παιδιά, δίχως να ανακοινώσουμε τίποτε εκεί στη σελίδα, και βοηθήσανε στην καθαριότητα του χωριού, σε συνεργασία πάντοτε με τον πρόεδρο, τον οποίον ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία, για τη βοήθειά του και για αυτά που θα μας προσφέρει από εδώ και μετά, το τραπέζι. Σημαντικό αυτό ότι συμμετέχουν και μικρά παιδιά στον καθαρισμό, έτσι, και συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις. Οφείλω να πω ότι τα παιδιά βγάλαν όλη τη δουλειά. Δεν μας αφήναν τίποτε. Στην εθελοντική δράση συμμετείχε και ο πρωταθλητής Πασχάλης Κουλούμογλου, ο οποίος πρόσφατα χάρισε το πρώτο μετάλλιο στην ελληνική άρση βαρών σε πάγκο. Ήταν μια κίνηση πολύ καλή για το χωριό. Είναι καλό να γίνουν τέτοιες δραστηριότητες και για το χωριό και γενικότερα και για την κοινωνία και για τον κόσμο. Και βάλιστα όταν συμμετέχουν και μικρά παιδιά, έτσι μπαίνει το πνεύμα της ομαδικότητας. Σίγουρα να περνάει από μικρές ηλικίες αυτό το πράγμα για να μπορούμε να το μεταδώσουμε και οι ίδιοι αργότερα στα δικά τους τα παιδιά. Με αυτή την κίνηση, μικροί και μεγάλοι έδειξαν την αγάπη και τον σεβασμό τους στο περιβάλλον και στο χωριό. Με τους διοργανωτές να τονίζουν ότι και στο μέλλον θα πραγματοποιηθούν ανάλογες δράσεις. Εγώ θέλω να το συνεχίσουμε, να έχουμε μια άψογη συνεργασία με τα παιδιά. Βλέπω ότι και τα παιδιά που συμμετέχουν από το, πιο πολύ είναι από το Σιδηρόκαστρο και πραγματικά το κάνουν με διάθεση και μεράκι. Ήρθαμε εδώ για να προσφέρουμε λίγο εθελοντικά τη βοήθειά μας, έτσι ώστε να καθαρίσουμε το χωριό, να βοηθήσουμε το περιβάλλον λίγο να αναπνεύσει. Τελικά βέβαια βρεθήκαμε προεκπλήξεων γιατί το χωριό ήταν πάρα πολύ καθαρό. Το θέμα είναι όμως ότι εμείς αποκομίσαμε πάρα πολλά. Επισκεφτήκαμε τη λίμνη, επισκεφτήκαμε το μοναστήρι, τις ομορφιές του περιβάλλοντος γύρω. Είναι καταπληκτικό χωριό με ωραία σπίτια. Αξίζει να το επισκεφτεί κανείς. Σε διανομή ειδών πρώτης ανάγκης σε 150 οικογένειες προχωρά ο Δήμος των Σερών. Η διανομή των προϊόντων ξεκίνησε σήμερα και θα συνεχιστεί και αύριο από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Ο Δήμος Σερών, στην προσπάθειά του να ενισχύσει οικογένειες που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω επιβολής μέτρων και την εξάπλωση του κορονοϊού COVID-19, θα προχωρήσει διανομή ειδών πρώτης ανάγκης και ιδιαίτερα ειδών διατροφής και ειδών υγιεινής σε 150 οικογένειες. Η διανομή των προϊόντων ξεκίνησε από σήμερα στους δικαιούχους στο χώρο των Β' Καπή Βενιζέλου 139 και θα συνεχιστεί και αύριο 3η 1 Ιουνίου και ώρες από τις 9 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι. Είχε προηγηθεί πρόσκληση που ανακοινώθηκε με δελτίο τύπου στις 27 πρώτου, με το οποίο προσήρθαν οι δημότες στο γραφείο 124 της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Σερών, Κωνσταντίνου Καραμαλή 36 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και υπέβαλαν αιτήσεις. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την επεξεργασία των αιτήσεων από την αρμόδια επιτροπή. Ήδη πρώτης ανάγκης θα διανύμει και πάλι ο Δήμος Σερών στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης και της προστασίας των ευπαθών ομάδων. Τα ίδια αυτά διανέμονται Δευτέρα και Τρίτη από τις 9 στις 1 στο δεύτερο καπί επί της οδού Βενιζέλου. Οι δικαιούχοι είχαν καταθέσει αιτήσεις στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας με την πρόσκληση στις 27 Γενάρη του 2021 και όσοι εγκρίθηκαν και πέρασαν από Οικονομική Επιτροπή ειδοποιούνται και τηλεφωνικά αλλά και με SMS ειδοποιήθηκαν από το Γενάρη για να γνωρίζουν ποιοι είναι οι δικαιούχοι οι οποίοι προσέρχονται αυτές τις δύο μέρες και λαμβάνουν τα τρόφιμα. Η καρδιά του πανευρωπαϊκού drift χτύπησε χθες στην πόλη των Σερών, καθώς στο αυτοκινοδρόμιο πραγματοποιήθηκε ο δεύτερος γύρος του πρωταθλήματος, ο οποίος θα ολοκληρωθεί με το μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί επίσης στη Σεραϊκή πίστα τον Οκτώβρη. Οι αγώνες του Σαββατοκύριακου πραγματοποιήθηκαν και κλεισμένων των θυρών, με 30 συμμετοχές και χωρίς θεατές, καθώς ισχύουν οι προβλεπόμενοι περιορισμοί κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού. Η καρδιά του πανευρωπαϊκού drift χτύπησε στην πόλη των Σερών, καθώς το αυτοκινητοδρόμιο πραγματοποιήθηκε ο δεύτερος γύρος του πρωταθλήματος, ο οποίος θα ολοκληρωθεί με τον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί επίσης στη Σεραϊκή πίστα τον προσεχή Οκτώβριο. Οι αγώνες του Σαββατοκύριακου πραγματοποιήθηκαν και κλεισμένων των θυρών, με 30 συμμετοχές και χωρίς θεατές, καθώς ισχύουν οι προβλεπόμενοι περιορισμοί κατά της εξάπλωσης COVID-19. Μας αξίωσε ο Θεός μετά από καιρό να μπορέσουμε να κάνουμε αυτόν τον αγώνα που είναι πανευρωπαϊκού επίπεδου, είναι το drift και το οποίο θα έχουμε τη συνέχεια τον Οκτώβριο.
που πιστεύουμε να πάνε όλα καλά και να γίνει ο τελικός του drift τον Οκτώβριο στις 4 στο μοναδικό αυτοκινητοδρόμιο της χώρας. Οι δίχως θεατές στηρούνται τα απαραίτητα μέτρα και τα πρωτόκολλα τα ισχύοντα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικά. Αρκετός κόσμος θα ήθελε σήμερα να βρισκόταν εδώ. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει. Ζητούμε συγγνώμη από τους φίλους του αυτοκινητοδρομίου και του αθλήματος που θα ήθελα να βρίσκονται εδώ και οι καταστάσεις δεν επιτρέπουν να είναι εδώ. Στους χθεσινούς αγώνες το παρόν έδωσε και ο Δήμαρχος Αερών Αλέξανδρος Χρυσάφης. Επιτέλους τα γκάζια, ο ήχος αυτός, τα καμένα ελαστικά παίρνουν την θέση τους στην καρδιά, στο μέρος που χτυπάει η καρδιά του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Εδώ, στο μοναδικό αυτοκινητοδρόμιο των Βαλκανίων, εδώ σε αυτό τον πόλο, τον αναπτυξιακό πόλο του Δήμου Σερών. Αυτό το κομμάτι, αυτή η αθλητική υποδομή που θα πρέπει να στηριχτεί και στηρίχθηκε διαχρονικά από τον Δήμο. Όλα κύλησαν ομαλά και με μεγάλη επιτυχία, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΛΑΜΣ, κύριο Μάριο Ζίχναλη. Σήμερα τόλμησε να κάνει δύο αγώνες συγχρόνως. Στη μικρή την πίστα του ΚΑΡΤ, του αυτοκινητοδρομίου Σερών, έχουμε πανελλήνιο πρωτάθλημα ΚΑΡΤ. Ενώ στη μεγάλη την πίστα, στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών, έχουμε πανευρωπαϊκό αγώνα drift. Είναι ο δεύτερος γύρος του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Είμαστε περίπου στη μέση και στους δύο αγώνες. Μέχρι στιγμής πάνε όλα πολύ καλά. Οι Σέρες υποδέχτηκε από την Παρασκευή τον ανθό της Ελλάδος και της Ευρώπης των οδηγών στο drift και στο kart. Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι είναι όλοι ευχαριστημένοι. Είμαστε και εμείς ευχαριστημένοι από την πορεία των αγώνων. Περίπου στις 5.30 ώρα το απόγευμα θα τελειώσουν και οι δύο και ελπίζουμε να μην έχουμε απρόπτα και να τελειώσουν όλα όμορφα και ωραία. Δυστυχώς δεν έχουμε κόσμο. Ισχύει ένα πρωτόκολλο υγειονομικό όπου δεν μπορούμε να βάζουμε μέσα κόσμο και όποιος μπαίνει είναι ελεγμένος και επιλεγμένος με τα τεστ COVID και τέλος πάντων με ό,τι λέει το πρωτόκολλο των ομοσπονδιών μας. Ελπίζουμε στους επόμενους αγώνες, έρχονται αρκετοί ακόμη, να μπορούμε να υποδεχτούμε τον κόσμο και να δούνε αυτό το υπερθέαμα που σήμερα θα το βλέπουν δυστυχώς μόνο από τα μίντια. Ενώ οι εργασίες στο αυτοκινητοδρόμιο, σύμφωνα με τον πρόεδρό του κύριο Δημήτρη Μερετούδη, συνεχίζονται και εξοπλίζεται για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο για τους αγώνες Dragster που θα διεξαχθούν. Σύμφωνα και με τις οδηγίες της Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου και Μοτοσυκλέτας, επεκτείνεται το τυχείο μας για να μπορούμε να παρέχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια στους αγωνιζόμενους του Dragster, να γίνει με την πρέπουσα ασφάλεια για πρώτα απ' όλα για τους συμμετέχοντες. Έτσι είναι με την συνέχιση του τυχείου που κάνουμε. Υπάρχει η αδειοδότηση επίσημη από την Ομοσπονδία και ίσως να είναι και η μοναδική. Γι' αυτό θα πιστεύουμε ότι θα έχουμε μεγάλη επιτυχία το επόμενο Σαββατοκύριακο και ευελπιστούμε να αλλάξουν τα δεδομένα και να φιλοξενήσουμε και θεατές. Υπογράψαμε με τον εργολάβο για την καινούργια ασφαλτόστρωση της πίστας του αυτοκινητοδρομίου και από εβδομάδα θα είναι παρόν στο αυτοκινητοδρόμιο για να βάλουμε το χρονοδιάγραμμα, το οποίο για μας είναι από τις 20 Ιουλίου μέχρι τις 20 Αυγούστου, να πραγματοποιηθούν οι εργασίες και να τελειοποιηθεί η πίστα και να είναι στην κατάσταση που πρέπει, ώστε πράγματι οι άνθρωποι που θα έρχονται εδώ να ευχαριστούνται μια καινούργια πίστα και να μην θέλουν να φύγουν από μέσα από την πίστα. Όπως η κατασκευή τους, έτσι και ο καθαρισμός, η περιποίηση και η φύλαξή τους απαιτούν ειδική τεχνική και άριστη γνώση. Σεραϊκά πλυντήρια Ταπίτων. Με υπερσύγχρονο και συνεχώς ανανεωμένο εξοπλισμό, φροντίζουμε τα πολύτιμα χαλιά σας με απόλυτη υπευθυνότητα. Σεραϊκά πλυντήρια Ταπίτων. Τίναγμα με ρυθμιζόμενη δόνηση για απόλυτη προστασία. Πλύσιμο με εγκεκριμένα οικολογικά υλικά που προστατεύουν εσάς και το περιβάλλον. Στυπτήριο για την απομάκρυνση και των τελευταίων ενδεχόμενων καταλήπων. Στέγνωμα σε φυσικές συνθήκες, μακριά από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου. Σύγχρονο στεγνοτήριο για τους δύσκολους χειμερινούς μήνες. Συσκευαστήριο με αυτόματη μέτρηση και ποιοτικό έλεγχο. Ειδικό τμήμα στεγνού καθαρισμού μεταξωτών και χειροποίητων χαλιών. Εξειδικευμένο τμήμα απολύμανσης και κολαρίσματος, αντικατάσταση σε φθαρμένα ρέλια ή κρόσια, απλά ή χειροποίητα. Ειδική φροντίδα για παπλώματα, φλοκάτες και κουβέρτες. Φύλαξη σε χώρους με ιδανικές συνθήκες
θερμοκρασίας, υγρασίας και αέρα. Άμεση εξυπηρέτηση, παραλαβή και παράδοση στο σπίτι σας σε ΡΑΙΚΑ πλυντήρια ταπίτων Χατζη Ανδρέου Στέφανος και η. Η σιγουριά στα χαλιά. Ανατολική και βόρεια χώρα προβλέπονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα δυτικά και τα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στη Μακεδονία και τη Θράκη. Στη Δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων. Στις υπόλοιπες περιοχές πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά από τις μεσημβρινές ώρες. Θα έχουμε σταδιακή βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική 3 με 5 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία και στη Θράκη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Πιο συγκεκριμένα, η θερμοκρασία στις Έρες θα φτάσει από τους 10 έως τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από τους 23 έως τους 25. Στην Καβάλα από 10 έως 21. Στη Δράμα από 7 έως 22. Στην Ξάνθη από 6 έως 19. Στην Κομοτηνή από 9 έως 20, στην Αλεξανδρούπολη από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου και στην Ορεστιάδα από 11 έως 22 βαθμούς. Αυτή ήταν η πρόγνωση του καιρού για αύριο Τρίτη 1 Ιουνίου. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε θερμά που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα για τη δική σας ενημέρωση. Από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.